Ξεκινούν το Σάββατο οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Υπήρου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δοδόνη, την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Αττικής και τον Ορειβατικό Σύλλογο. Έως στις 19 Αυγούστου διοργανώνονται εκδηλώσεις με τίτλο Πολιτιστικό Καλοκαίρι Σκλίβανη 2023. Ο πρόεδρος της Αδελφότητας, Βασίλης Μαγκιόρος, κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί στη Σκλίβανη και να απολαύσει τις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι. Ξεκινάμε το Σάββατο, ένα δεκαπενθήμερο γεμάτο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που οι απανταχούς κλιβανίτες που φτάνουν στο χωριό, ο Σύλλογος των Αθηνών, ο κ. Τζιριβίλας, που επίσης επικουρεί, ο πρόεδρος του Ριβατικού, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που θα έρθουν στη Σκλίβανη 15 μέρες να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε, να περάσουμε ωραία και κυρίως τα παιδιά μας που να έχουν και αυτή τη συνέχεια. Ποια είναι η κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων, ποιο είναι δηλαδή αυτή η εκδήλωση που δεν λείπει κανείς από τη Σκλίβανη? Δεν λείπει κανείς μεθαύριο 6 του μήνα στο αντάμωμα, που είναι ένα πραγματικό αντάμωμα που μαζεύονται όλοι οι συγγενείς. Δεν λείπει κανείς στα χορευτικά μας στις 12 Αυγούστου. Δεν λείπει κανείς στις 13 του μηνός που έχουμε το θέατρο, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, η Αδελφότητα Σκλιβανιτών Αττικής, που κάθε χρόνο με πολύ λίγα μέσα, με πολύ κόπο, κάνουν εξαιρετικές παραστάσεις, ερεσιτεχνικές εξαιρετικές παραστάσεις. Και σίγουρα δεν λείπει κανείς στο πάρτι νεολαίας 14 το βράδυ, που μαζεύονται νέα παιδιά από όλο τον νομό και ξημερώνουμε στον Άγιο Γεώργιο στη Σκλιβανή. Αυτές έφεραν πίσω την νεολαία, έτσι, από όταν ξεκίνησαν εντατικά και μεθοδικά να συντονισμένα να γίνονται, επέστρεψαν. Νομίζω η δύναμή μας στη Σκλίβανη και για όλα τα θέματα και τα μη πολιτιστικά που τρέχουμε αυτή την περίοδο είναι η ομοψυχία που έχουμε και η δύναμη που έχουμε εσωτερική. Εσωτερικά μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά έχουμε ένα στόχο κοινό, που είναι η ζωή στο χωριό, και αυτό καταφέραν και οι γονείς σε εμάς, αλλά και εμείς το μεταφέρουμε στα δικά μας παιδιά να έχουν συνέχεια. Οι διοργανωτές φέτος είχαμε ένα άγχος στην αρχή, μόλις ξεκινήσαμε, πού θα βρεθούν τόσοι εθελοντές πάλι να φτιάξουμε, είμαστε 20-30 άτομα, και φέτος το αντάμωμα όλα τα παιδιά είναι νέα παιδιά μέχρι 25 χρονών.